γαλλική κλασική μελωδία και αγγλική και θα πω και μουσική κινηματογράφου και κάποια chanson française. Α, και κάποια γαλλικά τραγούδια. Πολύ μου άρεσε αυτό το chanson française. Απλώς σας το λέω, τα ελληνικά μου είναι λίγο... Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ είμαι Ελληνίδα του εξωτερικού. Είναι πολύ ωραία τα γαλλικά σας. Ήρθατε να μας θυμίσετε ότι πρέπει να κάνουμε ένα ταξίδι στο Παρίσι καταρχήν. Εγώ Βρυξέλλες ήμουν. Αλλά κάνετε και το ταξίδι στο το Παρίσι. Παρίσι, γιατί είδαμε μόλις την αφήσαμε με τον πύργο του Eiffel. Ναι, βέβαια. Ναι. Και Βρυξέλλες έρχομαι, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ κοντά είναι. με ένα Eurostar. Ναι. Με TGV. Είναι... Με TGV. Είναι τι. Ούτε μισή ώρα. Θα έρθουμε και Βρυξέλλες. Θα έρθουμε Παρίσι και μετά Βρυξέλλες. Τώρα σας ακούσουμε βέβαια εδώ, με φορμή τη συναυλία του Οδείου Βόρειου Ελλάδος, για τα 75 χρόνια ναι. του. Τα 75 χρόνια του Οδείου και οργανώνουν πολλά πράγματα. Αυτό το Σάββατο στο Αυλαία το δικό μου, το ΖΕΤΕΜ. Δικό μου, αλλά κάλεσα και εγώ φίλους, γιατί είμαι μεν σολίστα, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ να διδάσκω. Ναι, βέβαια. Μαθήματα. Είδα ότι τον Φεβρουάριο είχατε ένα masterclass. Ναι, έκανα κάποια σεμινάρια σε διαφορετικά οδεία και στο Βορείο. Mm-hmm. Και ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο για παιδιά ή νέους που σκέφτονται πιο επαγγελματικά τη μουσική, αλλά απλώς για αυτούς που θέλουν να τραγουδάνε. Αχ, είναι πολύ ωραίο αυτό, να μην υπάρχουν... Μα δεν πρέπει. Στεγανά, ξέρετε... Γιατί υπάρχει όλος αυτός ο κόσμος που μπορεί να τραγουδάει στο μπάνιο του, που λέει ο λαός, ναι. Αλλά εκεί γίνονται μικρά θαύματα. Δηλαδή όταν κάποιος μου λέει, μα δεν έχω φωνή, του λέω, αποκλείεται. Αφού υπάρχεις, έχεις ψυχή και αφού έχεις ψυχή, έχεις φωνή. Τι ωραία μας τα λέτε. Μα τι ωραία μας τα λέτε. Τώρα εδώ σας παρακολουθούμε από μια εμφάνισή σας. Έχουμε και ηχό. Λογικά θα έχουμε και ηχό, τον οποίο δεν ακούμε στο στούντιο. Αυτό ήταν στη Βραζιλία. Ήταν... Βραζιλία, πότε? Είχε αρκετά χρόνια. Πήγα τρεις φορές, δεν θυμάμαι πιο... Το 14 είπαμε, νομίζω, ναι. Μ' είχαν καλέσει και σαν δασκάλα και σαν σολίστ, ένα τεράστιο φέστιβαλ που πάνω από 40 χρόνια υπάρχει. Και στη Βραζιλία είναι όλα τεράστια. Δηλαδή, όταν ενώνονται τρία πανεπιστήμια, μιλάμε για 800... Νο, ήταν πάνω, 1.800 μαθητές. Και ήμασταν σχεδόν 100 καθηγητές από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Όπου ήταν ένα τρελό πράγμα. Από τι ωραία που είναι όλα αυτά. Ναι. Τι ωραία ζωή σας προσφέρει το επάγγελμά σας. Η μουσική είναι. Έχει και δύσκολες στιγμές, αλλά... Όχι για όλους τους καλλιτέχνες. Συνήθως οι καλλιτέχνες του κλασικού κομματιού της μουσικής έχουν αυτή την ευκαιρία. Να, ναι, γιατί το κλασικό είναι passport. Είναι διαβατήριο για παντού. Όπου θέλεις. Φυσικά, τα δικά σας τα κομμάτια που ερμηνεύετε τα ξέρουν και εδώ, τα ξέρουν και στη Βραζιλία, τα ξέρουν και στην άλλη παντού. Πλευρά του κόσμου. Παντού. Δεν έχουν, τραγουδάμε δεν και γλώσσες που δεν μιλάμε, που δεν γνωρίζουμε. Και ποιήση, αυτό είναι το ωραίο το κομμάτι μας. Δεν είναι μόνο μουσική. Είναι και η μελωδία, δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με το τι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ήθελα να πω ότι για του Βορείου, εκτός το αυτό που θα γίνει αυτό το Σάββατο στο Αυλαία, θα ανεβάσουν και το Stabat Mater του Περγκολέζου, που είναι ένα πανέμορφο έργο, η Μεγάλη Δευτέρα. Και επίσης αναφέρω ότι για τα 40 χρόνια του θανάτου της Μαρίας Κάλλας θα γίνει μια μεγάλη βραδιά αφιέρωμα στο Μέγαρο Μουσικής Νοεμβρίου. Και θα έχω τη μεγάλη τιμή να τραγουδήσω το ρεπερτόριο. Σε 6 μήνες από τώρα. Ναι. Ξέρετε πόσο γρήγορα περνάνε οι 6 μήνες. Θα ξυπνήσουμε αύριο και θα είναι Νοέμβριος. Άρα το σημειώνουμε από τώρα. Προφανώς δεν έχει ανοίξει ακόμη η προπόληση, είναι πολύ νωρίς. Θα περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Πηγαίνω, έρχεστε δηλαδή. Είμαι πιο πολύ εδώ τώρα. Η βάση μου είναι Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη ήθελα, τη διάλεξα. Mm-hmm. Έχω ζήσει σε πολλά μέρη. Και είπα τώρα να ζήσω και Θεσσαλονίκη. Μας φαίνεται όμως στον αέρα του εξωτερικού. Και με τη φωνή σας και με την παρουσία σας είναι πολύ ωραία τα χρώματα. Εδώ δεν ξέρω αν αποτυπώνεται τόσο ωραία. Εδώ είναι ένα κλισέ, είναι αυτό το κλισέ της Παριζιέν. Γιατί μια Παριζιέν θα παίξω μακάρι, το Σάββατο. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και οι Θεσσαλονικές κοντραριζόμαστε με τη μόδα, με το εξωτερικό. Δηλαδή την έχουμε από κοντά. Αλλά έτσι όπως είσαστε σήμερα. Σαπό δεν λένε στη Γαλλία. Σαπού. Εντάξει. Μ' αρέσει και αυτό στο ελληνικό, στα ελληνικά που λέτε. Ότι? Το γούστο μου καπέλο μου. Γούστο μου καπέλο μου, ναι. Βολά, σαπού. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.